η συμφωνία της κυβέρνησης με την Τρόικα για το νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Έτσι θα περιμένουμε εξελίξεις και σίγουρα συμπληρωματικό προϋπολογισμό μέχρι τον Απρίλιο. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Τουρνάρας, τώρα τελευταία ισχυρίστηκε πως η Ελλάδα δεν υπερφορολογείται. Πάντως δεν μπορώ να μην του αναγνωρίσω ότι ξέρει να λέει επιτυχημένα ανέκδοτα. Ειδικά με τον ενιαίο φόρο ακινήτων, ο Υπουργός προκάλεσε εκ νέου έντονες αντιδράσεις με τις δημόσιες τοποθετήσεις του, αναγκάζοντας ακόμη και συνεργάτες στο οικονομικό επιτελείο να τον αδειάσουν. Οι μειώσεις σε συντάξεις, κοινωνική ασφάλιση, υγεία, παιδεία, πρόνοια, οικογένεια, εργαζόμενους, άνεργους, όλες αυτές τις καταστροφές που έχει φέρει η κυβέρνησή σας. Άρα γιατί είναι άλλο ένα ανέκδοτο? Από τη διακήρυξη βιωσιμότητας, οι συντάξεις των ήδη συνταξιούχων περικόπηκαν 10 φορές. Η κοινωνική ασφάλιση βαρέλει δίχως πάτο. Όλες αυτές οι περικοπές διαψεύδουν τον ισχυρισμό περί βιωσιμότητας. Αργά αλλά σταθερά διαλύονται όλες οι κοινωνικές δομές. Τα περισσότερα νοικοκυριά βρίσκονται σε απόλυτη απόγνωση. Είναι σε κοινωνικό αποκλεισμό. Πώς θα βγάζουν πέρα αυτοί οι άνθρωποι, έχετε αναλογιστεί? Η πραγματικότητα είναι πολύ χειρότερη από αυτό που δείχνουν οι αριθμοί. Ξέρετε, οι άνθρωποι δεν είναι αριθμοί. Είδατε τι έγινε αυτές τις μέρες. Πάλι θρηνήσαμε θύματα λόγω διακοπών του ρεύματος και μη έχοντας τη δυνατότητα πολλών ανθρώπων επάνω στη θέρμανση. Οι ευαίσθητες ομάδες είναι σε απόλυτη απόγνωση. Οι άνθρωποι δεν έχουν να χάσουν πλέον τίποτα, εκτός αν έχουν κόκκινα δάνεια, απλήρωτους λογαριασμούς, της ΔΕΗ, απλήρωτους φόρους που θα χάσουν τα σπίτια τους εξαιτίας οικονομικής αδυναμίας τους με την απελευθέρωση των πληστηριασμών που ετοιμάζεται. Έχουμε καταθέσει σχετική τροπολογία ώστε να μην γίνει κανένας πληστηριασμός μέχρι 31 Δεκάτου του 2014. Όσο για τον προϋπολογισμό του 2014 που προτείνεται από την κυβέρνηση για την παιδεία, αποτυπώνει την απόλυτη διάλυση σε όλες τις βαθμίδες της παιδείας. Οι δημόσιες δαπάνες για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση για το 2014 είναι κατά 81 εκατομμύρια λιγότερες από το 2012. Μεγάλη μείωση 216 εκατομμύρια στις δαπάνες της δευτεροβάθμιας, αποτέλεσμα της διάλυσης της τεχνικής εκπαίδευσης με τις διαθεσιμότητες των εκπαιδευτικών και την απομάκρυνση περίπου 20.000 μαθητών από αυτά. Το γενικό κονδύλι συρρυκνώνεται δραματικά σε ποσοστό περίπου 80% και 40 εκατομμύρια ευρώ σε απόλυτα νούμερα. Η συρρύκνωση αυτή οφείλεται στη συρρύκνωση του κωδικού που αφορά στις μισθοδοσίες για προσωπικό των σχολείων και συγκεκριμένα για σχολικούς φύλακες οι οποίοι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και υπαλλήλους καθαριότητας των σχολικών μονάδων. Είναι πολύ πιθανό η γενική αυτή συρρήκνωση να σχετίζεται και με την πρόθεση για συγχώνευση περισσότερων σχολικών μονάδων, καθώς και για ραγδαία περικοπή των δαπανών για τη μεταφορά των μαθητών. Και φυσικά τις κτηριακές υποδομές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης να δυσκολεύουν ή να απαγορεύουν την πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε αυτά. Επομένως, συμπεραίνεται ότι στη μείωση των δαπανών για τη γενική εκπαίδευση περιλαμβάνεται φυσικά και η μείωση των δαπανών για την ειδική αγωγή εκπαίδευση. Όλοι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πλέον τη διαρκή υποβάθμιση της ειδικής αγωγής εκπαίδευσης από την κυβέρνηση εδώ και 1,5 χρόνο. Το Υπουργείο Παιδείας μετά την ψήφιση νομοθετικών διατάξεων διάσπαρτων σε διάφορους νόμους, συγκυριακές θεσμικές πλατφόρμες, προκειμένου να απορροφηθούν κονδύλια από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, με κύριο χαρακτηριστικό την έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο για την ειδική αγωγή. Η κατάθεση νομοσχεδίου για την ειδική αγωγή που περιλαμβάνεται στις διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την παιδεία εξαγγέλλεται συνεχώς τα τελευταία 6 χρόνια
τρία χρόνια, αλλά μένει μόνο στα λόγια. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε και ότι εκτός από τις 350.000 οικογένειες που τους βίνεται το φως στα σπίτια, μας βίνεται και το φως του πολιτισμού μας. Τόσο τα μουσικά όσο και τα καλλιτεχνικά σχολεία της χώρας είναι ένα βήμα πριν το κλείσιμο. Τα καλλιτεχνικά μαθήματα και οι διδάσκοντες αυτά βρίσκονται πρώτα στη λίστα κατάργησης του Υπουργείου. Και η λίστα δεν σταματάει εδώ. Επίσης, τα δημοτικά και τα κρατικά οδεία, όπως και της Θεσσαλονίκης, που είναι από τα σημαντικότερα, οδηγούνται σε κλείσιμο λόγω των μνημονιακών σας μέτρων. Σε λίγο, κύριε Πρόεδρε. Όχι σε λίγο, σε ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Σε λίγο είπα, δεν είπα σε δύο. Σε ποιες διαθροτικές μεταρρυθμίσεις για την τουριστική πολιτική αναφέρεται ο προϋπολογισμός? Κατάργηση του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και ενσωμάτωσή του στο Υπουργείο Τουρισμού. Ο ΟΤΕΚ είναι στο δεύτερο χρόνο καταργημένος. Οι σχολές υπολειτουργούν. Μόλις τον Αύγουστο δημιουργήθηκε στο ΙΠΟΤ Διεύθυνση Εκπαίδευσης και πλήρης ενσωμάτωση θα συνεχιστεί το 2014, λέει ο προϋπολογισμός. Με αυτόν τον τρόπο οι ενδιαφερόμενοι νέες και νέοι στέλνονται στα ιδιωτικά ΙΕΚ και ΚΕΚ. Πριν τελειώσω, θα ήθελα, εχθές ο κύριος Καραγιαννίδης μίλησε για τους νεφροπαθείς που μας έστειλαν, εκπέμπεψαν SOS και σε εμάς βουλευτές, αλλά έστειλαν και γράμμα στον κύριο Στουρνάρα, ώστε γιατί συγκεκριμένα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, όπως γράφει εδώ, πέρασε μία διάταξη με βάση την οποία από 1 Ιανουαρίου του 2014 δεν θα δίδεται το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξιούχων στους ηλικίας κάτω των 65 ετών, δικαιούχους χωρίς εξαιρέσεις. Αυτό είναι πολύ σοβαρό το θέμα, γιατί υπάρχουν νεφροπαθείς υπό αιμοκάθαρση και πρέπει να προστατευτούν και να εξαιρεθούν από το ΕΚΑΣ. Παρακαλώ, στα πρακτικά αφήνω την επιστολή αυτή. Παρακαλώ, ολοκληρώνετε, κυρία. Ναι, τελειώνω. Όπως καταλαβαίνετε και βλέπετε την αποτυχία του μοντέλου σας σχετικά με την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών. Εμείς θα χαράξουμε άλλη στρατηγική με την εντολή που θα μας δώσει ο ελληνικός λαός. Μια ασφαλέστερη και δίκαιη γραμμή πλεύσης με κοινωνικά κριτήρια για να βγει η χώρα μας από το αδιέξοδο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.